ότι παλεύεις για πάρα πολύ καιρό με κρίση πανικού. Α. Τόσο βάρεψε. Ναι, για την εκατομμύρια το έχω περάσει κι εγώ. Εντάξει. Και έχει πολύ ενδιαφέρον επειδή το περνάει και πάρα πολύ σκληρά. Το έχω περάσει κι εγώ. Για όλοι το έχουμε περάσει, νομίζω. Πλέον όπως είμαστε, ναι. Το οποίο είναι φρίκι, έτσι. Ναι. Και ξέρεις τι με τρελαίνει, επειδή καταλαβαίνεις ότι όλη αυτή η διεργασία γίνεται μέσα στο μυαλό σου, το οποίο κανονικά πρέπει να το ελέγχεις. Δηλαδή ξαφνικά δεν είναι ισχυρότερη σκέψη από την πραγματικότητα. Όταν είσαι. Είμαι παιδιά στο Καρπενής, καλά. Πάθαινα. Έβγαινα στη βεράτα του σπιτιού μου και πάθαινα. Ναι, οτιδήποτε, έτσι. Ακόμα και σε χαρούμενες στιγμές μπορείς να το πάθεις. Ειδικά στις χαλαρές στιγμές έβγαινε όλο αυτό. Εγώ εκεί το πάθαινα. Μόνο να χαλαρώσεις για να γίνει αυτό. Ακριβώς. Είμαι παιδιά στο Καρπενήσι. Έχω ξυπνήσει γύρω στις 5.30-6 έτσι, Ανατολή και αυτά. Και όπως κοιτάζω από το παράθυρο, βλέπω τα βουνά, τον ουρανό. Και νόμιζα ότι απλά έχει κατέβει. Είμαι. Θεό μου, λέει. Όχι, το. Να συνεχίσω. Ναι. Δεν με περιμένει κανείς έξω. Όχι. Άμα περιμένεις, θα πάνε και εμάς. Θα μπουζουριάσει κι άλλους από εδώ πέρα. Να φέρουν τα λύκα. Ναι, και είχε κατέβει ο ουρανός. Είχε αρχίσει η δύσπνοια. Ότι καταρχήν δεν φορούσα. Ούτε βέρα δεν φορούσα. Δεν φορούσα τη βέρα μου. Δεν ήθελα τίποτα. Να σε περιορίζει, να νιώθεις. Τίποτα. Νόμιζα ότι η βέρα μου δημιουργεί ασφυξία. Ναι. Έχω δύσπνοια. Έβαζα τη βέρα και ήμουν. Και έκανα ασκήσεις. Και όχι, μπορείς να αναπνεύσεις. Να μπω σε υπόγειο καράζ. Δεν υπήρχε περίπτωση. Σε τούνελ να μπλοκαριστώ. Έχω κατέβει. Είμαι σε αυτοκίνητο που πίσω δεν έχει πόρτα. Δεν παίζανε αυτά τα. Το έχεις πάθει ποτέ στον αέρα σε εκπομπή, σε ώρα εκπομπής? Όχι, γιατί εκεί είσαι κάτω από στρες. Και δεν αφήνεις περιθώρια είσαι αλλού να σου συμβεί. Αν δεν είσαι κάτω από στρες πολύ που λες, είσαι έτσι και συγκεντρωμένος αλλού. Ακριβώς. Αυτό όμως, επειδή όπως είπες, είναι παιχνίδι του μυαλού, υπάρχει εκείνη η στιγμή που γίνεται το αντίθετο. Κλικ, αλλά πάντα με κάποια φορμή και σταματάει απλά μαγικά να σημαίνει αυτό. Δεν είναι παιχνίδι ακριβώς του μυαλού. Είναι ένα σωματικό πράγμα που προκύπτει, γιατί έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ για διάφορους λόγους ο καθένας. Και όταν σε πετύχει πια χαλαρό. Που πρέπει να έρθει λίγο σε μια ισορροπία το σύστημα, στο βγάζει αυτό. Κυρίως στον ύπνο είναι. Το παθαίνεις αυτό το πράγμα. Το παθαίνεις κυρίως στον ύπνο. Έρχεται μετά από στρες. Η πρώτη φορά που έπαθα στη ζωή μου κρίση πανικού και δεν το ήξερα γιατί ήμουν πάρα πολύ μικρή, είναι περίπου 6-7 μήνες αφού γέννησα τη Μαρίσα. Α, τόσο. Και επειδή ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση γενικά προσωπική που πέρναγα εκείνο το διάστημα, πάρα πολύ στρεσαρισμένη και σε πολύ μικρή ηλικία, 24 ετών. Να ξαφνικά να βρίσκεσαι μπροστά σε πολλές υποχρεώσεις. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, παιδιά. Έχω βγει, γι' αυτό σας είπα, τον μπαλκόνι. Μέναμε στον 5ο όροφο, στο Καλαμάκι. Και γενικά αισθανόμουν μια δυσφορία, ένα κάτι. Και λέω να βγω έξω να πάρω αέρα. Και βγαίνω στον μπαλκόνι να πάρω αέρα και γίνεται τρισχυρότερο όλο αυτό το πράγμα. Γιατί νόμιζα πάλι ότι ο ουρανός κατεβαίνει, ότι οι πολυκατοικίες κλείνουν. Σαν του γαλάτε. Έχει ουρανό το κεφάλι του. Κανονικά όμως, κανονικότατα. Ναι. Έχω ζήσει και εγώ αυτό το πράγμα και καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι λέει. Καλέ όλοι. Ναι. Άμα δεν έχει πάθει κρίση πανικού, πήρε 40, δεν μετράει. Τώρα όμως αυτό μετράει. Έχει παρέλθει, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο σου ταλαιπωρεί? Όχι. Αυτή τη στιγμή όχι. Τώρα εκτιμώ ότι με βοήθησε πάρα πολύ. Μπορεί να σας φανεί πολύ περίεργο όλο αυτό που θα σας πω. Έχουμε πάει στο σπήλαιο του Δηρού. Τη ιστορία. Τι ωραίο που είναι το σπήλαιο του Δηρού, παρεπιπτόντως. Παρεπιπτόντως είναι εξαιρετικό μέρος. Κατεβαίνω κάτω και μόλις του λέω του Θανάση δεν παίζει το σενάριο, δεν υπάρχει περίπτωση να μπω εγώ μέσα εδώ. Μου λέει καλά κάτσε, να χαλαρώσει λίγο, να συνηθίσει στο χώρο και άμα δεν θέλεις δεν μπαίνουμε στο βαρκάκι. Μη σας τα πολυλογώ, δεν έβαλα ούτε σωσίβιο, γιατί μόλις έβλεπα τους ανθρώπους να βάζουν σωσίβιο και να μπαίνουν στις βάρκες, πάθαινα. Να σου πω, είχα πρόβλημα και με τα αεροπλάνα. Πάρα πολύ σε το τελευταίο διάστημα δεν μπορούσα να μπω στο αεροπλάνο και είχα παιχνίδι, είχα το iPad και έπαιζα διάφορα παιχνιδάκια. Κάποια στιγμή είχα πέσει στην αγκαλιά του Θανάση και προσπαθώ να σκέφτομαι άλλα πράγματα, να ξεχάσω ότι είμαι στο αεροπλάνο. Μα δεν είναι περίεργο αυτό. Παιδιά, που είναι με θυμώνει. Τώρα που το σκέφτομαι, με θυμώνει. Δηλαδή, εμένα με έχει πιάσει ανάγκη μέσα στο πλοίο. Μέσα στο πλοίο, φαντάζομαι. Πάπλετο χώρο. Πολύ σου. Και άμα βγει έξω στο κατάστρωμα, όσο χώρο θε. Δεν έχει να κάνει αυτό. Έχει να κάνει την αίσθησή σου. Λοιπόν, και πάμε στο σπήλαιο του Δηρού και έρχεται ο οδηγό στο βαρκάκι και μου λέει θα μπει μέσα οπωσδήποτε. Του λέω δεν έχετε καταλάβει. Έχω τεράστιο θέμα. Εντάξει, έφευγε το βαρκάκι και περνούσε από μία πύλη το σιδά που έκανε έτσι για να βγει. Ναι. Του λέω, όχι, εγώ τώρα θα φύγω. Και μα πιάνει εμά δύσκολα, ξέρει.
Θέλετε να συνεχίσω, όχι το χειρότερο. Μπορώ να το κάνω χειρότερο. Ναι, είναι κάτι χειρότερο για να δούμε πώς θα το έχουμε. Να πούμε, ρε παιδί μου, κιόλας ότι είναι κάτι το οποίο όλα είναι εδώ και μπορούμε να τα καταπολεμήσουμε όλα, γιατί όλοι το έχουμε περάσει και όλοι βρίσκουν πια μηχανισμούς να το ελέγχουμε. Δηλαδή, γιατί είναι και ο κόσμος που μας ακούει, που ίσως είναι αυτή τη στιγμή σε μια έξαρση κρίσης πανδημίας. Και για να καταλάβει και γιατί συμβαίνει. Και γιατί συμβαίνει. Νομίζω ότι βοηθάει η πρώτη φορά που θα τον νικήσεις. Γιατί λες, αφού τον νίκησα μία φορά. Ακριβώς αυτό. Τον νίκησα εκείνη τη στιγμή. Τότε και μπήκα μέσα, καθόμουν μάλιστα μπροστά ακριβώς από τον καπετάνιο και του είπα ότι σε περίπτωση. Μου είχε πει ότι και στα 3 μέτρα και στα 10 και στα 20 που θα αισθανθείς άσχημα, θα σε γυρίσω πίσω. Μην άνοιξε κανένα πρόβλημα. Και ξεκινάμε και του λέω εντάξει, οκ, τέλος, μέχρι εδώ είναι καλά. Κοίτα τι ομορφιά χάνεις. Κοίτα κάτω. Αλλά με πολύ αυστηρό τρόπο. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω τι κλικ έγινε. Αυτό. Δεν μπορώ να σου πω. Ναι. Πραγματικά με ξεκλείδωσε. Πραγματικά έφυγε από πάνω μου ένας τόνος βάρους. Και έκτοτε. Είσαι εντάξει. Τέλος. Έτσι είναι. Έτσι, με ένα κλικ. Ένα αυτό κλικ, το κλικ, ένα κλικ. Μια κουβέντα που θα σου πει κάποιος, άσχετος, που δεν τον ξέρεις, ναι, 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 γιατί τους άσχετους εμπιστευόμαστε περισσότερο από τους φορά. Βέβαια.